Με τις μνήμες από το, τις προσφυγικές ώρες του 2015 να είναι πραγματικά έντονες, πάμε στη Σοφία Φασουλάκη να δούμε τι συμβαίνει τώρα στο νησί και τι αλλάζει, Σοφία, με τις καινούριε δομές. Ε, Πόπι, το μήνυμα του Πρωθυπουργού έχει πολλού αποδέκτε μετά από αυτήν την επίσκεψη στη ΣΑΜΟ. Το πρώτο μήνυμα είναι προ την Τουρκία, ότι τα σύνορά μα πια φυλάσσονται, τα θαλάσσια σύνορα φυλάσσονται και ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε και δεν θα δεχτούμε ανεξέλεγκτες ρές όπως συνέβη το 2015. Μάλιστα πολλές φορές ο Πρωθυπουργό θυμίζει ότι βρίσκονται στην Ελλάδα 1500 μετανάστες οι οποίοι θα πρέπει σύμφωνα με τις συνθήκες που έχουμε υπογράψει να επιστραφούν στην Τουρκία και δεν έχει κάνει η Τουρκία ακόμα αυτή την κίνηση καλή θέληση, ώστε να πάρει πίσω του 1500 μετανάστε. Το δεύτερο μήνυμα είναι πόπη προ την Ευρώπη. Καλά είναι τα χρήματα, καλή είναι η χρηματοδότηση για τι νέε δομέ. Θα πρέπει όμω το βλέμμα να είναι στραμμένο και προ την υπογραφή του νέου συμφώνου για το άσυλο, με μια ισορροπημένη ματιά προ τι χώρε του Νότου, γιατί αυτέ είναι οι οποίε δέχονται πια τα μεγαλύτερα κύματα προσφύγων. Το τρίτο μήνυμα είναι προ το εσωτερικό. Γιατί μέσα σε οκτώ μήνε, όπω λένε οι κυβερνητικέ πηγέ, έγινε η νέα δομή στην ΣΑΜΟ έφυγε η παλιά δομή από το βαθύ, την οποία και κυβερνητικά στελέχη, αλλά και ο ίδιος υπουργός, ο Πρωθυπουργό με συγχωρεί, χαρακτήρισαν ντροπή. Ε, να πω, όσον αφορά τα στοιχεία τώρα που α, έχουμε από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ότι πέρσι τον Αύγουστο, κόπη, οι ετούντες άσυλο ήταν 82.119, ενώ σήμερα είναι 42.181. Ενώ η μείωση των διαμενόντων στα νησιά συνολικά... Ε, η μείωση που έχει παρατηρηθεί είναι 81%. Μάλιστα.